τη δημιουργία τουριστικού επιμελητηρίου, ζητάει η Συνομοσπονδία Εγγυαζομένων Δωματίων και Διαμερισμάτων Ελλάδος. Η πρόεδρος του Συλλόγου Ξενοδόχων Λαγανά, Χριστίνα Τετράδη, τόνισε ότι αυτός ο στόχος είναι εφικτός, αρκεί να τηρηθούν κάποιες προϋποθέσεις. Ενώ ανέφερε πως η Ζάκυνθος θα φιλοξενήσει αθλητές των Special Olympics. Ότι είναι μια προσπάθεια και μια συζήτηση η οποία έχει ξεκινήσει τον τελευταίο χρόνο από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και δεν περιλαμβάνει μόνο τη Συνομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων αλλά περιλαμβάνει όλους τους φορείς του τουρισμού. Γιατί πραγματικά υπάρχει ανάγκη για τη συνολική εκπροσώπηση του κλάδου σε επίπεδο επιμελητηρίου. Το θέμα είναι όμως να βρεθεί η σωστή πλατφόρμα και αυτή τη στιγμή το επιμελητήριο έχει ξεκινήσει και το εξετάζει αυτό. Δηλαδή να υπάρχει σωστή πλατφόρμα βάσει της οποίας θα υπάρχει πραγματική και σωστή εκπροσώπηση όλων των τουριστικών φορέων σε ένα τουριστικό επιμελητήριο. Επομένως, οπότε αντιλαμβανόμαστε, είστε σύμφωνοι με αυτό που πάει να γίνει, έτσι δεν είναι? Ακριβώς, αρκεί να γίνει με την σωστή μορφή, γιατί όπως καταλαβαίνετε στον τουριστικό χώρο εμπλέκονται διάφοροι φορείς, εμπλέκονται τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, εμπλέκονται τα τουριστικά γραφεία, εμπλέκονται οι ξεναγοί, εμπλέκονται τα εστιατόρια, οπότε πρέπει πραγματικά να βρεθεί ένας τρόπος με τον οποίο να εκπροσωπούνται όλοι, χωρίς όμως να χάνεται η βαρύτητα, αν θέλετε, του κάθε κλάδου ξεχωριστά.